τη χρονιά. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, Άγγελε. Θα το λέω κάθε μέρα. Γέρε χρόνε. Μέχρι και τις 20 του χρόνου. Του χρόνου, λέω, μέχρι και τις 20 του μήνα. Εγώ θα λέω καλή χρονιά, καλή χρονιά. Γέρε χρόνε, φύγε τώρα. Γέρος είσαι εσύ και να φύγεις. Άκου που θα με πεις εμένα, γέρε χρόνε, φύγε τώρα. Πάει δική σου η σειρά. Ήρθω νέος με τα δώρα. Με τραγούδια, με χαρά. Καλή χρόνια, χρόνια πολλά. Καλή χρόνια, χρόνια πολλά. Χαρούμενη χρυσή πρωτοχρόνια. Άμπραβο, το τελείωμα αυτό το πιο καλό. Εδώ με το τελείωμα αυτό, ουσιαστικά με το τελείωμα αυτό, εσφράγισες και ολοκλήρωσες την ποιότητά σου. Τώρα το κατάλαβε. Θέλει λίγο με τη νέα χρονιά, που έχουν πει ναι, ότι θα έχει μια χρόνο καθυστέρηση. Ναι. Μου είπανε θες από το σχολείο. Θέλεις να το κάνουμε διαφορετικά, να κάνουμε ένα σπικάζ, να ηχογραφούμε τη φωνή και μετά ξέρεις να είμαστε ζωντανά και να με... Α, το βραζιλιάνικο, ναι, το μεξικάνικο. Έχω κάνει πολλές μεταγλωτήσεις κάνουμε... και με κούρασα. Θέλεις να το κάνουμε σήμερα ότι... Ότι τύπου... Ναι, τύπου βραζιλιάνικο, ας πούμε. Καλά, και τις άλλες φορές αυτά που λες για τον κόσμο, τύπου βραζιλιάνικο είναι. Μεξικάνικο. Λοιπόν, είναι μεξικάνικο και μάλιστα ούτε Ναταλία Ωραίο. Διαφορετικό. Ναταλία Ωραίο, ποια έπαιζε. Σε ποια σειρά ήταν. Τώρα μιλάς για την Ναταλία Ωραίο που ήρθε στην Ελλάδα με τα μαύρα, τα δερμάτινα στο αεροδρόμιο και με το που κατέβηκε είπε, ενώ ήταν όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα, I love you Αλέξανδρος. Τι είπες τώρα. Αυτό που ακούς, που έχω κάνει συνέντευξη εγώ στο ξενοδοχείο, τέτα τέτ. Που, τι. Αμέ, τέτα τέτ, τέτα τέτ. Πώς να σου το πω διαφορετικά. Λοιπόν. Έπαιζε τη Μιλάγκρος. Δεν ξέρω ποια έπαιζε. Την αντίθεση. Εγώ ξέρω ότι έπαιξε που ήρθε στην Ελλάδα. Καμός. Και ο μανατζέρ μου της είχε πει θα πεις I love you Alexandros. I love you Alexandros. Βεβαίως. Τι είπες τώρα. Ρε, τι νομίζεις. Χα και πόσα ακόμα να θυμηθώ σε αυτή τη μεγαλεπίβολη καριέρα. Πω. Και τώρα ξέρεις τι κάνω. Ρίχτω. Δεν σου πει. Όχι. Έχω πάρει όλες εκείνες τις βιντεοτενίες για να διάσει και η αποθήκη, γιατί στο τέλος θα βγουν έξω οι ταινίες. Και έτσι έχω δώσει έναν άνθρωπο και τις κάνει στικάκι. Και μέσα σε αυτές τις συνεχώς με παίρνει και μου λέει: Φρε, είχες κάνει και συνέντευξη με την Κέτη τη Γαρμπή και με τον Διονύση το Σκηνά, ντυμένους σε αρχαίους Έλληνες. Τι είπες τώρα. Ξέρεις τι έχω κάνει με την Κέτη και τον Διονύση. Όχι. Που φορούσαμε χλαμίδες και μας τάιζαν στα φίλια και του έκανα συνέντευξη. Τι είπες τώρα. Τα εκείνα τα χρόνια. Και θα μου πεις γιατί τα κάνεις τώρα. Φίλε τηλεθέα, άκου να σου εξηγήσω. Όταν στα 20 και στα 23 σου και στα 25 σου μπαίνεις στα σπίτια των επωνύμων, όταν η Άτζελα Δημητρίου σου δίνει αποκλειστικό το δαχτυλίδι που της έκαναν ουράι και σου μιλάει αποκλειστικά για τον έρωτα όταν δεν το ήξερε κανείς, τώρα αυτό όλα που δίνετε εσείς τα πρωινά τύπου αποκλειστικά, εγώ τα είχα για ψωμοτήρι. Τι να μου πείτε εμένα. Τι να μου πείτε όταν άνοιγαν τα σπίτια και με καλούσανε και η Άτζελα την εποχή που για να τις μιλήσεις έπρεπε να πάρεις άδεια των αδειών. Μου μαγείρευε εμένα γαριδομακαρονάδα με τον Μπριγιάν και το μαργαριτάρι στο χέρι και τρώγαμε στην κουζίνα και ερχόταν η Όλγα από το σχολείο και τη διαβάζαμε. Τι να μου πείτε εμένα. Και δεν θα πω για άλλους. Δεν θα πω. Όχι. Αλλά όλα αυτά τώρα, γιατί αυτά είναι γυρίσματα, ναι, που μου τα θύμισε ο φίλος μου που μου μεταγράφει, ναι, ναι, όλα αυτά θα γίνουν συλλεκτικά και λίγαν συντόμως θα κυκλοφορήσουν. Εκεί θα δείτε πολλούς νέους καλλιτέχνες που τώρα φτασμένοι τους προσκυνάτε, αλλά ναι, εκείνη την εποχή άλλον προσκυνούσε. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν μπορώ. Λοιπόν, για τη συγκεκριμένη. Έχει καταλάβει πώς θα πάει η καινούργια χρονιά. Βέβαια. Ναι, γιατί θα έχει διαφορά από τις προηγούμενες. Ναι. Λοιπόν, για τη συγκεκριμένη που έχουμε σήμερα καλεσμένη νοερά στο στούντιο, γνωρίζεις τίποτα ή θα σταματήσω. Εγώ δεν ξέρω ούτε το όνομα, πες μου. Είναι η Κατερίνα Ιστικούδη. Αγαπημένη, είναι από τα παιδιά εκείνα. Πανέμορφη. Που πραγματικά στα πρώτα της βήματα και με εκείνη. Έχουμε βρεθεί μαζί στην ίδια κριτική επιτροπή. Μου μίλαγε στο πληθυντικό. Της λέω: Κατερίνα μου, δεν θέλω να μιλάω στο πληθυντικό. Όχι, μου λέει κύριε Πετρίδη. Σεβασμός είναι από τα κορίτσια εκείνα που δεν ξέρω αν έχω και το μήνυμα το τελευταίο.
όπου στη γιορτή της δεν πρόλαβα να τη στείλω μήνυμα, mm-hmm. αν το έχω, νάτο, αγάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φιλάκια πολλά, θα χαρώ να σε δω. Λοιπόν, είναι από τα κορίτσια εκείνα που ό,τι και αν έγινε star, γιατί η Κατερίνα είναι star, πραγματικά θα απαντήσει στο μήνυμα. Για μένα, τώρα δεν ξέρω τι κάνει με άλλο κόσμο, δεν υπάρχει χρονιά που να μην ανταπαντήσει, που να μην ευχηθεί, που να μην ευχαριστήσει. Είναι τόσο σεβαστικό άτομο, πανέμορφη, που αυτό για μένα αρκεί. Όλα τα άλλα τα ξέρετε, θα τα πείτε. Δεν τα ξέρουν όλα, συγγνώμη, ούτε εγώ δεν τα ήξερα. Να ρωτήσω κάτι. Ήσουν εδώ όλο αυτό το διάστημα. Μάλιστα. Λοιπόν, το τελικά μέλη έχει αυτό το στούντιο. Ναι, παιδί. Κανείς δεν θέλει να φύγει. Όχι. Λοιπόν, τον πέμπτο θα το κάνω Airbnb. Να μένουν εδώ, να κάνουν το ντουζ. Έτσι δεν είναι? Να κάνουν το ντουζ, να τρώνε κάτι, να φέρω και μια μαγείρισα, να φτιάχνει και ένα παστίτσιο. Μια και καθόμαστε να φάμε και το μεσημέρι. Εδώ είμαστε και εδώ τα κάνουμε. Ε? Εδώ είμαστε και εδώ τα κάνουμε. Δηλαδή, τι μέρα είναι και ακόμα εδώ είναι. Θες να σου πω κάτι άσχετο? Για πες μου. Μα και τα σχετικά που λες είναι πολύ λίγα. Λέγε. Το καινούργιο βίντεο κλιπ της Κατερίνας Τικούδη το έχεις δει? Θα το παίξουμε και σήμερα, εγώ το έχω δει. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Πολύ μπροστά για την ελληνική αγορά. Εννοεί, όμως, έτσι. Εννοεί. Πάντα κάνει όμως ιδιαίτερα. Για αυτό ήθελα να σου πω. Γενικά και κάνει είναι, ιδιαίτερα. Εδώ θα σας πω ότι και το βίντεο κλιπ αυτό, το καινούργιο τραγούδι από Κατερίνα Τικούδη, είναι ντυμένο από Νταμιάνο Μιλάνο. Γιατί σε όλα το κανάλι αυτό έχει την αποκλειστικότητα. Νταμιάνο Μιλάνο έκανε την Κατερίνα μέσα από το φόρεμα ένα με τον τοίχο. Βεβαίως. Φιλιά πολλά στο φίλο μου τον Νταμιάνο. Καλή χρονιά να έχει. Λοιπόν. Παιδιά, τι άλλα αποκλειστικά μπορεί να έχω σε αυτό το κανάλι? Δηλαδή, πόσο high μπορεί να είμαστε? Είναι high channel. Αυτό ήταν και παλιά. Είναι high TV. Απλά ήταν στο όνομα, τώρα είναι και στην πράξη. Ναι. Ναι, για να τα λέμε. Εντάξει. Για πες. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, το πολύ πολύ πολύ, το καινούργιο βίντεο κλιπ της Κατερίνας Τικούδη, το καινούργιο τραγούδι, χαμός, πολύ μπροστά. Γενικά την έχουμε συνηθίσει σε πολύ πρωτοποριακές βερσιών τη συγκεκριμένη τραγουδίστρια, η οποία όμως έχει ξεκινήσει εντελώς διαφορετικά. Γενικά είναι λίγο γνωστή η πορεία της στη χώρα μας, αλλά και πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε θα τα μάθουμε σήμερα εδώ, διαστόματος μου, Χριστόπουλο. Άγγελου Χριστόπουλου. Αυτό είναι. Ε? Μην δώσετε και σημασία στο διαστόματος. Πάμε να συνεχίσουμε, παρακαλώ. Λοιπόν, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, 16 Απριλίου του 1985. Διαπαπαγαλίζει, Άγγελου Χριστόπουλου. Ναι, διαπαπαγαλίζει. Ναι, ότι γουστάρεις. Κοίτα τι όμορφη που είναι εδώ. Είναι κούκλα. Λοιπόν, Ελληνίδα τραγουδίστρια, ηθοποιός, παρουσιάστρια, μοντέλο επιχειρηματίας και πρώην πρωταθλήτρια της Κολύμβης. Το ξέρεις εσύ αυτό? Το ξέρω, γιατί και εγώ από την Κολύμβης προέρχομαι και το είχαμε πει τότε που καθόμασταν στο τραπέζι στον Νικοτάκη. Το ξέχασα. Λοιπόν, γεννήθηκε όπως είπαμε 16 Απριλίου 1985 στη Θεσσαλονίκη, όπου και μεγάλωσε. Από μικρή ηλικία λοιπόν και για πολλά χρόνια ασχολήθηκε με την κολύμβηση και μάλιστα υπήρξε αθλήτρια στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Με την οποία το 2001 κατέκτησε την πέμπτη θέση σε πανελλήνιο πρωτάθλημα. Μετά το σχολείο λοιπόν φίτησε στο τμήμα ιατρικών εργαστηρίων στο ΤΕΙ Λάρισας, αλλά δεν αποφύτησε ποτέ λόγω της ενασχόλησης με το μόντελινγκ και την εγκατάστασή της στην Αθήνα. Οπότε καλά έκανε. Γιατί, ουσιαστικά για εμάς, ναι. Λοιπόν, ξεκίνησε λοιπόν τη σταδιοδρομία της στον χώρο του θεάματος το 2005, παίρνοντας μέρος στα ελληνικά καλλιστεία που εξελέγει η Μις Ελλάς. Έπειτα λοιπόν εκπροσώπησε τη χώρα στο Διεθνή Διαγωνισμό Ομορφιάς Μις Κόσμος, που εδώ πέρα το μεταξύ το ψάξα, δεν γράφει τη θέση. Ναι. Που πήρε. Βέβαια, στο Μις Κόσμος μία είναι η θέση. Ναι, δεν είπε προφή, δεν έγινε Μις Κόσμος. Όχι, δεν έγινε Μις Κόσμος. Λοιπόν, έπειτα λοιπόν εκπροσώπησε τη χώρα στο Διεθνή Διαγωνισμό Ομορφιάς, είπαμε, Μις Κόσμος, και ξεκίνησε να δουλεύει ως μοντέλο, κάνοντας κυρίως φωτογραφίσεις για περιοδικά. Τη σεζόν λοιπόν 2005-2006 έκανε κάποιες εμφανίσεις στην καθημερινή σειρά του Αντένα Έρωτας, ενώ την ίδια σεζόν ήταν συμπαρουσιάστρια του Θέμη Μάλη και της Ελεάνας Τριφίδου στην πρωινή live style εκπομπή Λάσο Σουρελά. Λάσο Σουρελά. Ξαναπες το άλλη μία. Λάσο Σουρελά. Λάσο Σουρελά. Ωραία. Λοιπόν, κάνοντας έτσι τον ντεμπούτο της ως παρουσιάστρια, η πρώτη της δουλειά λοιπόν, το καλοκαίρι 2006 επιλέχθηκε από την ομάδα της εκπομπής Πρωινός Καφές με κεντρική παρουσιάστρια τότε, την Ελεονόρα Μελέτη, για την παρουσίαση της στήλης της μόδας για την τηλεοπτική σεζόν 2006-2007. Η συνεργασία της με την εκπομπή συνεχίστηκε για δεύτερη χρονιά και τη σεζόν 7-8, παράλληλα με την παρουσία της στην εκπομπή Πρωινός Καφές, συμμετείχε και στο βασικό cast της οικογενειακής κομικής σειράς Τα Κορίτσια του Μπαμπά, στο ρόλο της Σίλιας Ροδά.
Τώρα, το 2008 έκανε ένα σύντομο πέρασμα από τη σειρά του Αντένα Λόλα, ενώ την ίδια περίοδο ανέλαβε την παρουσίαση της μακροβιότερης μουσικής εκπομπής ελληνικής τηλεόρασης. Με τη μουσική, το Σαββατοκύριακο. Το Mega Star. Mega Star. Μπράβο. Παρέμεινε λοιπόν στο πόσο της παρουσιάσει στην εκπομπή, στη συγκεκριμένη εκπομπή για τρεις τηλεοπτικές σεζόν, μέχρι και το καλοκαίρι του 2011 που το κανάλι αποφάσισε να την ολοκληρώσει μετά από 22 χρόνια μετάδοσης. Το 2009 λοιπόν έκανε μια guest εμφάνιση σειρά του Mega Λατρεμένη μου γείτονες και την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε το πρώτο της κομμάτι με το τίτλο Τώρα σε συνεργασία με το συγκρότημα Λάβα, όπου έκανε και καλοκαιρινή περιοδία και γινόταν χαμός τότε. Τη σεζόν λοιπόν 2009 με 2010, πέρα από την παρουσίαση του Mega Star για τη δεύτερη σεζόν, ανέλαβε μαζί με τον Κώστα Φρακολιά την παρουσίαση του Guinness World Record Show για τα γυρίσματα, το οποίο ταξίδεψε μέχρι το Μιλάνο, που έλαβαν μέρος σε δοκιμασίες του διαγωνιζομένου του σοου. Το μέσα στο 2010 λοιπόν έκανε guest εμφανίσεις σε κομικές σειρές «Η Πολυκατοικία», «Μίλα μου Βρώμικα» και «Μη και μη». Ενώ έκανε και το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία «Σούλα έλα ξανά» και συμμετείχε και στην κριτική επιτροπή του διαγωνισμού «Playmate of the Year», αλλάζω σελίδα, που και την εποχή εκείνη κυκλοφόρησε και τα κομμάτια «Εμονή» σε συνεργασία με το Σνεύμα, «Δεν νιώθω με πόνο», «Δεν με ξέρεις» και «Βγάλτα». Επίσης ακολούθησε και καλοκαιρινή περιοδία «Νεύμα Fit», «Κατερίνα Στικούδη», «Summer Tour». Τη σεζόν λοιπόν 2010 με 2011 συμμετείχε ως διαγωνιζόμενη στο μουσικό show «Just the Two of Us», όπου κατέκτησε την ένατη θέση και μετέπειτα το 2011 παρουσίασε τον διαγωνισμό ομορφιάς «Playmate of the Year» στο Star. Ενώ έκανε guest στο δεύτερο κύκλο της καθημερινής σειράς «Η Ζωή της Άλλης» και κυκλοφόρησε τότε τρία τραγούδια, το 6 εκατομμύρια, «Η Μουσική Μου», «Άγγιξέ με», καθώς και το πρώτο της δισκογραφικό άλμπουμ. Το 2015 λοιπόν κυκλοφόρησε το τρίτο της άλμπουμ με τον τίτλο «Κλισέ» μαζί με τα τραγούδια «Συννεφιά» και «Θα σου περάσει». Επίσης έκανε live εμφανίσεις με τον Κώστα Δόξα σε καλοκαιρινή περιοδία και τη χειμερινή σεζόν 2015 με 2016 έκανε εμφανίσεις στο Fix live με τον Σταμάτη Γονίδη, Γιώργο Τσαλίκη και επίσης κυκλοφόρησε άλλα 6 τραγούδια. Το Voice, το The Like The Way, Φυλακτό, Πυράγχας με τον TNS, το Οξυγόνο με την Άκια και το Coco Bloco με τον Νίκο Μουτσινά στα πλαίσια της ομόνιμης παράστασης που είχε ανεβάσει τότε. Το 2017 λοιπόν κυκλοφόρησε τα τραγούδια «Ρετρό» και «Κάνω ό,τι δεν βλέπω», έκανε εμφανίσεις στο Fix Live με Αντίπα και Ανδρέα Στάμο, καλοκαιρινή σόλο περιοδία και έπαιξε και στην ταινία «Ο Θησαυρός» ως Σάρων Χάιδο Μανολάκου. Το 2018 κυκλοφόρησε τα τραγούδια «Ενθάδε Κείτε», «Μη βιαστείς να μεγαλώσεις», «Μπότοξ», «16 Απρίλη», «Κάρμα» και «Από το Τίποτα», μαζί με όλα τα βίντεο κλιπ στο τέταρτο της άλμπουμ και με τον τίτλο Soundtrack έπαιξε στην ταινία «Μαζί τα φάγαμε» ως Μαργαρίτα. Την ίδια χρονιά λοιπόν συμμετείχε και ως guest στα ελληνικά καλλιστεία στο Μακεδονία TV. Το Σεπτέμβριο του 2011 επιστρέφει τηλεοπτικά στο μουσικό show «Just the Two of Us», 11 χρόνια μετά τη συμμετοχή της, αυτή τη φορά ως παρουσιάστρια στα backstage. Το θυμάσαι? Βεβαίως. Λοιπόν, την ίδια περίοδο επιστρέφει. Που ακόμα και... ήταν, νομίζω ότι ήταν και έγκυος εκείνη την περίοδο. Ναι. Την ίδια περίοδο λοιπόν επιστρέφει και κινηματογραφικά, έχοντας ένα από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στο τέταρτο μέρος της κομμωδίας The Black Bachelor νούμερο 4, το είδα. Το έχεις δει εσύ αυτό? Όχι. Δεν έχεις δει το Black Bachelor? Όχι. Μπορεί να το δώσουμε το βράδυ. Να το δεις. Στη σκηνοθεσία του Γιάννη Παπαδάκου. Στο τέλος της ίδιας χρονιάς κυκλοφορεί το πέμπτο προσωπικό της άλμπουμ με το τίτλο Grande από τη Minos EMI. Και τελειώνουμε. Το 2022 συμμετείχε ως guest κριτής στο Masked Singer στο Sky και στα Mad Video Music Awards, ερμηνεύοντας τα κομμάτια Γιάλα και τους πονάει με τους Vegas και Greg. Την ίδια χρονιά κυκλοφορεί το τραγούδι 40 μέρες με βίντεο κλιπ και, με βίντεο κλιπ και το Κατερίνα Στικούδη ex Robin Σκουτέρης. Πρωταγωνίστησε τη σεζόν 2022-2023 στην παράσταση «Άντρες με τα όλα τους» στο Θέατρο Βέμπο. Το 2023 έπαιξε στην κινηματογραφική ταινία «Στο τέλος κρίζουν το γαμπρό» του Στράτου Μαρκίδη, και κυκλοφόρησε το τραγούδι Rockstar με τους DJ T's και Βάμους, ενώ συνεργάστηκε και με την Καναδή τραγουδίστρια Λαζάρα στο τραγούδι Evidente. Και η τελευταία δισκογραφική δουλειά, το πολύ πολύ πολύ, αυτά. Και μας αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ, πολύ. Ευχαριστώ πάρα αυτά πολύ για τον Πανέμορφη. Χριστόπουλο, φεύγω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά στην παρέα μας έχετε ο Κόσμινα Ρετζής, όπου τον ευχαριστούμε πάρα πολύ από Θεσσαλονίκη. Με μια μοναδική συνέντευξη με τον Δημήτρη Πιατά, σε αποκλειστικότητα μέσα από την εκπομπή μας για όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα να ακούσουμε και να μάθουμε. Φιλιά πολλά και στους δύο. Και έρχομαι για να κλείσω αυτή την εκπομπή με face πανού, γιατί είναι και λίγο το face style. Ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει και πρέπει να ολοκληρώσω με κουσκούς.
σφυρό. Τι είναι πάλι? Είμαι σε απόγνωση. Θέλω να πετάξω όλα μου τα έπιπλα, αλλά δεν μπορώ να πάρω καινούρια. Να τα πετάξεις, να τα αλλάξεις. Έχεις κυμολία? Τι κυμολία, Σπύρο? Στο σχολείο είμαστε. Α, καλά. Χρώμα κυμολίας all times της Κοσμοχρώμ. Ειδικό χρώμα τεχνοτροπίας. Χρώμα κυμολίας all times της Κοσμοχρώμ. Πώς δεν το σκέφτηκα? Και εσύ, μην κάθεσαι, έχεις φαντασία. Πάρε χρώμα all times της Κοσμοχρώμ και ξεκίνα. Είπαμε, όλα τα έχει η Κοσμοχρώμ. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Κυρίες και κύριοι φίλοι μου, γεια σας για άλλη μια εβδομάδα από τη Μακεδονική πρωτεύουσα, την πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Τη Θεσσαλονίκη που σε κάθε βήμα συναντούμε και έναν άλλο κόσμο, σε κάθε τηλεοπτικό γύρισμα και άλλες συνήθειες. Και εμείς να καταγράφουμε και να σας παρουσιάζουμε όχι μόνο τις ωραιότερες προτάσεις διασκέδασης, αλλά και τα λαμπερά πρόσωπα που έρχονται στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ένα από αυτά, αγαπημένος καλεσμένος, κορυφαίος ηθοποιός, που έχουμε τη χαρά να το φιλοξενούμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, και σας τον παρουσιάζω αμέσως τώρα, διότι δεν χρειάζεται συστάσεις. Ο Δημήτρης Πιατάς είναι ένας αγαπημένος, εξαιρετικός ηθοποιός. Καλώς όρισες στη Θεσσαλονίκη. Καλώς σε βρήκα και με συγκινείς με τα υπέροχα λόγια και τη φοβερή εισαγωγή. Να σε καλωσορίσω σε έναν υπέροχο χώρο, σε ένα μεζεδοπολείο των κοσμικών της νεολαίας. Σου αρέσουν τα εστιατόρια, Δημήτρη? Καταρχάς, αυτή η ερώτηση είναι ρητορική, γιατί φαίνεται, νομίζω ότι μου φαίνεται ότι ό,τι έχει σχέση με τη γεύση, δεν είμαι, την ενσαρκώνω τη γεύση και ως φυσική παρουσία. Έτσι βέβαια. Έτσι, και αυτό είναι το σημαντικότερο. Και λέω, μια συνέντευξη πρέπει να συνοδεύεται με ένα πολύ ωραίο γεύμα. Γι' αυτό σήμερα είπα λοιπόν να βγούμε εκτός κρατικού, εκτός θεάτρων και να απολαύσουμε λίγο τη Θεσσαλονίκη. Και πίστεψε με, δεν είναι και μια συνηθισμένη συνέντευξη. Συνήθως με φωνάζουν σε ένα πλατό ή σε κάποιους χώρους οι οποίοι καλοί είναι, αλλά είναι λίγο αποστηρωμένοι. Ενώ εδώ αισθάνομαι τη ζεστασία ότι δεν δίνω συνέντευξη. Ακριβώς. Απλώς συζητάμε τώρα πριν φάμε. Μπράβο. Και αυτό είναι το πιο ωραίο. Ξεκινώμε λοιπόν μαζί σου. Λένε πως η απλότητα ενός καλλιτέχνη επιβεβαιώνει το μεγαλείο και το ταλέντο του. Και αυτό ισχύει σε σένα. Και μάλιστα αυτό που σκέφτομαι εγώ είναι πως ένας κορυφαίος κωμικός ηθοποιός, για μένα τουλάχιστον και για πολύ κόσμο, και σκέφτομαι εγώ λοιπόν πως ένας κορυφαίος κωμικός ηθοποιός, που συνάμα όμως μας έχει χαρίσει και συγκλονιστικές δραματικές ερμηνείες, να έχει τόσο ταπεινότητα και να είναι τόσο απλός ως άνθρωπος. Διότι διαβάζοντας κάποιος, Δημήτρη Πιατά, το βιογραφικό σου, θέλει τουλάχιστον 3 μέρες, για να μην πω μια εβδομάδα, παραστάσεις με τεράστιες επιτυχίες, θεατρικές, τηλεοπτικές, δηλαδή ένα τεράστιο βιβλίο. Πώς από εκεί ξεκινώ, αυτή η ταπεινότητα πού οφείλεται? Κοίτα, καταρχάς δηλώνω την προσωπική μου αθωότητα, γιατί θεωρώ ότι η τέχνη της κωμωδίας, αυτό που διεκδικεί, αν θέλεις, για να είσαι σημαντικός κωμικός ηθοποιός, είναι να είσαι ειλικρινής. Δηλαδή, θέλει μια αλήθεια. Το χιούμορ και το ότι βλέπεις πάντοτε ένα ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο, όπως είναι το δικό μας, είναι το δικό μας, δηλώνει, αν θέλεις, και μια έμφυτη αισιοδοξία το ότι είσαι ακόμα εν ζωή και ξεκινάει μια καινούργια μέρα που ανατέλει ο ήλιος, και αυτό είναι ένα ωραίο δώρο
για μια μέρα τουλάχιστον. Για μια μέρα. Έτσι. Έχω μια αυτού μέρα. Του είδους. Την είχα από μικρός αυτή την ιστορία, η οποία την κρατάω ακόμα. Γιατί πρόσεξε, έχω μισό αιώνα επαγγελματική ζωή. Αυτό. Και δεν είναι μόνο μισό αιώνα είναι πάρα πολλά χρόνια, πίστεψέ με. Είναι μισός αιώνας που δεν έκανα καλοκαίρια ποτέ διακοπές. Επαγγελματικά μιλά. Δεν εννοώ ότι είμαι 50 χρονών, ναι. Γιατί υπάρχουν και προηγείται και η γέννησή μου και η εφηβεία μου και η ηλικίωσή μου και ο στρατός. Όλα. Όλα μαζί. Άρα δεν σου λέω την ηλικία, αλλά καταλαβαίνεις, λέω 50 χρόνια μηχός, δουλειά και βασικά θέατρο. Θέατρο, ναι. Είναι από τις ψευδεστήσεις. Αυτές εντάξει, απλά... και είμαι απλός, γιατί το να είσαι απλός, μην νομίζεις, είναι πολύ σύνθετο, δεν είναι εύκολο. Το ξέρω, γι' αυτό ρωτάω, έτσι ξεκινώντας, γιατί έχω γνωρίσει συνάδελφό σου, η οποία βέβαια το κάρμα ή αν θέλεις το πάση ψώνε αυτόν, ταπεινωθήσετε που λέει κιόλας η θρησκεία μας, τους έφερε η ζωή έτσι από τα πολύ ψηλά να πάνε στα πολύ χαμηλά, γιατί είχαν έπαρση. Γιατί η αλήθεια αυτή είναι. Υπάρχουν συνάδελφοί σου. Υπάρχει η φύση σε τιμωρεί, ξέρεις, και η αλαζονία. Η αλαζονία. Είναι πολύ κακό σύμβολο. Εσύ από μικρός το είχες αυτή την ταπεινότητα. Όχι. Γιατί δεν... έχεις γι' αυτή τεράστιες επιτυχίες. Να σου πω κάτι. Πάντοτε έτσι. Δεν άλλαξα ποτέ εγώ. Πίστεψα. Συμπεριφορά μου είναι ίδια. Είτε μιλάω με τη γυναίκα που καθαρίζει το σπίτι, με απόλυτο σεβασμό, είτε μιλάω με ένα πολιτικό εκπρόσωπο, ο οποίος είναι πρωθυπουργός, είναι υπουργός, με τον ίδιο τρόπο συμπεριφέρομαι. Αυτό είναι, αν θέλεις, και δεν το κρύβω, ότι ίσως και αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας μου. Γιατί απλώς είμαι, απλοϊκός δεν είμαι. Ναι, αυτό είναι τεράστια διαφορά. Έτσι, ναι. Και θεωρώ ότι το να είσαι απλός είναι σύνθετο πράγμα. Ναι. Το απλοϊκός τι σημαίνει, ελάττωμα. Το απλοϊκός είσαι λίγο πιο πρωτόγονος. Ναι. Είσαι λιγότερο διαβασμένος. Αν θέλεις, είσαι και λίγο πιο εύκολη ανάγνωση, ναι. Σε μια τέτοια. Το οποίο δεν είναι καλό. Το οποίο όχι δεν είναι καλό. Αν είσαι δεν πειράζει. Αλλά εγώ δεν είμαι. Η σχέση σου με την πολιτική, μια που ανέφερες, ποια είναι σήμερα? Κοίτα τώρα πια είμαι μακριά από την πολιτική, με την έννοια, αν θέλεις, της ομάδας, της σημαίας και του χρώματος. Στο παρελθόν υπήρξε πολύ δυναμικά, έτσι. Και πολύ δυναμικά, και είχα και μια δυναμική παρουσία, έτσι. Και πραγματική παρουσία, στην οποία όμως η αιτία που βρέθηκα ήταν για να προσφέρω και όχι για να τύχω. Στην πορεία τι ήταν αυτό που σε έκανε να αλλάξεις? Είδες ότι υπάρχει βρωμιά, όχι. Ανητικότητα, όχι, ότι κάτι. Δεν είναι του χαρακτήρα σου. Καταρχάς, ότι έχεις όνειρα τα οποία δεν μπορείς να τα περάσεις. Ξέρεις κάτι, η πολιτική... Είναι μια πολύ ειδική ιστορία, η οποία για να είσαι ένας σωστός πολιτικός πρέπει να απουσιάζει η ειλικρίνεια, η ηθική, να κάνεις κολοτούμπες. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν θα μπορούν. Άρα αν υπηρετούσα την πολιτική θα ήμουν πάρα πολύ κακός πολιτικός. Και εγώ θέλω να είμαι καλός άνθρωπος και καλός κωμικός. Οπότε την έκανες με ελαφριά πηδηματάκια. Ναι, έτσι. Την παρακολουθώ βέβαια, είμαι ενεργός. Κάνω κριτική και το κυριότερο από όλα, αυτό που διεκδικώ και νομίζω το διεκδικεί αυτή τη στιγμή το 50% των Ελλήνων πολιτών, την ελευθερία τους. Το σημαντικότερο. Δεν ψηφίζουμε. Πριν κλείσω το θέμα της πολιτικής, η εκλογή Κασελάκη πώς τύψε στα αυτιά του Δημήτρη Πιατά, που έγινε τόσος ντόρος λόγω της σεξουαλικότητας και όχι του προσώπου, ναι, που συμμετέχει στην πολιτική. Γιατί εν τη αυτή περιπτώσει αυτό που είναι ενδιαφέρον και στην πολιτική και στη ζωή είναι η διαφορετικότητα. Η διαφορετικότητα, ναι. Η οποία, αν θέλεις, σε κρατάει σε επίπεδο, αν θέλεις, ότι είσαι ζωντανός και δεν είσαι ένα απολύθωμα. Καταλαβαίνεις. Το θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρον και σε μια χώρα η οποία δεν φέρει τόσο προοδευτική διάθεση ή διαθεσιμότητα. Θα σου έλεγα ότι η χώρα είναι συντηρητική και δεν μου φέρει. Είναι συντηρητική ακόμα, Μα πάρα πολύ. Με την εκλογή Κασελάκη νομίζω ότι η Ελλάδα έκανε ένα βήμα μπροστά. Νομίζω, ναι, λίγο... υπάρχει μια καινούργια γενιά η οποία εξελίσσεται και διαμορφώνει ωφέλη στο αύριο. Μπράβο. Άρα είμαι αισιόδοξο. Είδες το μισογεμάτο, μισοάδιο. Μισογεμάτο είναι το ποτήρι της χώρας. Εξαιτίας των νέων. Των νέων, ναι. Ναι.
Μάλιστα. Στην παρέα μας ο Δημήτρης Πιατάς, γιατί ένας πολύ καλός άνεμος τον έχει φέρει στη Θεσσαλονίκη και αυτός ο άνεμος για μας είναι ο Βαρδάρης. Ο Βαρδάρης, ο οποίος τον αγαπάμε. Και θέλω να μου πεις λοιπόν εμένα και κατ' επέκταση το κοινό που μας παρακολουθεί, ποιος καλός άνεμος σε έφερε στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος για άλλη μία φορά. Μα με έφερε το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και θεωρώ ευλογία. Είμαι Θεσσαλονικεύς πλέον, να το έχεις υπόψη. Ναι. 5 μήνες θα μιλώ εδώ. 5 μήνες. Και μου αρέσει να μένω. Και είναι μια η πρώτη φορά που θα μείνεις τόσο μεγάλο το διάστημα. Δεν έχω ξαναμείνει ποτέ. Ποτέ. Γιατί το καταλαβαίνεις ότι σαν ηθοποιός είμαι αθηνοκεντρικός. Ναι. Δηλαδή όλες οι δουλειές μου είναι στην Αθήνα. Φεστιβάλια, αυτά, όλα. Είναι λογικό, δεν το εννοώ ότι έτσι, έτσι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Η Νέα Υόρκη είναι, το Λονδίνο και το Παρίσι είναι αντίστοιχες περιοχές και χώρες, πόλεις που παίρνουν το πακέτο του πολιτισμού τους των χώρων. Ναι, άρα είναι λογικό. Παρ' όλα αυτά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πολιτισμός και πιο έξω ή δεν υπάρχει Θεσσαλονίκη. Έτσι χαίρομαι πολύ που βρέθηκα εδώ, που κάνω την τιμή το Κρατικό Θέατρο. Για 5 μήνες λοιπόν. Για να κάνω και τη σκηνοθεσία και ένα έργο κομμωδίας που είναι, νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο στοίχημα. Ονομάζεται το αντικείμενο μου, η κομική, έτσι λέγεται. Έτσι λέγεται. Ναι. Ναι. Είναι αναφορά στη γέννηση της κομμωδίας στην Ελλάδα μας. Α, προπολεμικά. Έχεις φύγει πολύ βαθιά. Έχω πάει πολύ. Είναι μια μελέτη δουλειάς μου, ξέρεις. Χρόνια πριν. Πιστεύεις ότι το κοινό θα είναι, θα έχει νεολαία η οποία θα ανιχνεύσει για το πότε ξεκίνησε η κωμωδία ή περισσότερο θα έχει προέλευση μεγαλύτερο κοινό σε ηλικία? Αυτό θέλω, το έχεις σκεφτεί? Εμένα με ενδιαφέρουν οι νέοι περισσότερο. Αυτό σου λέω. Δεν το συζητώ. Ναι, γιατί θα μάθουν οι νέοι. Ξέρεις κάτι, όταν αναζητάς τις ρίζες στο παλιό, είναι μια παλιά ταινία που γύρισαν Βουβί ένας, ο οποίος μιλήθηκε το Σαρλό. Ένας ηθοποιός παγκοσμίως άγνωστος και τότε που ήταν ηθοποιός στην Ελλάδα, ο Μιχαήλ Μιχαήλ του Μιχαήλ. Και με άξιον αυτόν τον ηθοποιό, τον οποίο για πρώτη φορά μου μίλησε ο Αλέκος Ακελάδης πριν πάρα πολλά χρόνια, άρχισα να τον ψάχνω και έψαξα και βρήκα. Αν δεν σε μιλούσε ο Αλέκος Ακελάδης, δηλαδή δεν θα τον έψαχνες? Όχι, γιατί ήτανε, πώς να τον ψάχνω? Δηλαδή σου έδωσε δηλαδή, ένα ερέθισμα. Ναι, ήταν ερέθισμα. Πολύ σκέψη ότι το. Είναι αυτό που λέμε, συγγνώμη σε διακόπτω, ότι κάνοντας παρέα με μεγάλες μορφές μας ανοίγουν το μυαλό και μάλιστα αποκτούμε περισσότερο γνώση και εμπειρία. Και έτσι είναι η απάντησή μου στο απλός και όχι στο απλοϊκός που έχω, αν θέλεις. Αναζήτησε έναν ηθοποιό που ήταν ο διασημότερος άγνωστος, έτσι τον λέγανε τα έντυπα της εποχής εκείνης, γιατί ήταν πολύ, ήξερε την επικοινωνία πάρα πολύ καλά. Τότε, το 20, το 20, ήξερε την επικοινωνία, είσαι συγκλονιστικός. Και ο οποίος... Που αν υπήρχε επικοινωνία τότε, υπήρχε, αλλά ποιος την ήξερε. Το 1920 η επικοινωνία ήταν το ίδιο ισχυρή που είναι σήμερα σε πληροφόρο. Δηλαδή τι υπήρχε? Δηλαδή, κατασκευή για τα περιοδικά επικίνδυσή της, έβγαινε ένα περιοδικό που λεγόταν εικονογραφημένη, είναι τα αντίστοιχα lifestyle περιοδικά που κυκλοφορούν όχι στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή όπως τότε ας πούμε που είχε γραφτεί το σκάνδαλο ότι η Βουγιουκλάκη τα είχε με τον Βασιλιά ας πούμε, ναι, και έγινε μεγάλος δώρος, τα οποία τα στείνανε. Τα στείνανε. Δεν ήταν αλήθινα, όχι, ε. Ήταν στημένο. Της Βουγιουκλάκη ήταν αλήθεια με τον Βασιλιά Δημήτρη. Μπορώ, και οι δύο πέθανε. Πες μου, ναι, πες μου του 1920 ένα σκάνδαλο το οποίο δεν ήταν αληθινό και είχε ταράξει την εποχή εκείνη. Ο συγκεκριμένος ηθοποιός, όταν έλαβε μέρος στον πόλεμο του 1920, μικρασιατική καταστροφή μετέπειτα, ναι, και τα λοιπά, σαγκάριος, και ως έφεντρος στρατιώτης. Και δηλώθηκε αγνοούμενος. Το αγνοούμενο σημαίνει με μια λογική τρέχουσα νεκρός. Νεκρός, ναι. Αυτός είχε επιστρέψει όμως ως τραυματισμένος αλλά εν ζωή και κατασκεύασε την κηδεία. Απίστευτο. Και έγινε και ήρθε το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών και κάλεσε όλους τους καλλιτέχνες οι οποίοι κάναν τότε οι κηδείες γινόντουσαν και χωρίς την παρουσία του πτώματος. Με κενοτάφ, δηλαδή με κενό. Απραγματικό και μάζεψε τον κόσμο και... παρακολουθούσε την κηδεία του. Και ήταν ένας με ντυμένο στρατιωτικά που έκλαιγε πάρα πολύ
και όταν το ρώτησα, είναι συγγενής σας ο νεκρός, και λέει, όχι, είμαι εγώ ίδιος. Και ήταν ο Μιχαήλ. Απίστευτη είναι αυτά που μας λες, Δημήτρη Πιατά. Και όταν πέθανε το 1951, στην κηδεία του δεν πήγε κανένας, γιατί ήταν άγνωστος. Και στο χώρο τον επαγγελματικό, όταν κυκλοφόρησε στην... Τουλάχιστον στην ζωή, έζησε. Είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό. Λέω, αυτό είναι ταινία, αυτό είναι έργο. Ναι. Και τι έργο, εξωπραγματικό. Και είναι αλήθεια. Εν ζωή να ζεις την κηδεία σου με πολύ κόσμο και τα φεύγεις πραγματικά. Και όταν στην οικογένεια των καλλιτεχνών, τι κυκλοφόρησε, ότι πέθανε και δεν πήγε κανένα στην κηδεία του. Και του είπαν μεταξύ του καλλιτέχνε στην κηδεία του Μιχαήλ, επειδή δεν πήγε κανένα, παραλίγο να αναβληθεί. Και παρέμεινε αυτό το αναβληθεί ακόμα και σήμερα, όταν πεθαίνει κάποιο επώνυμο συνάδελφό μου και δεν έχει κόσμο η κηδεία, γιατί έζησε παραπάνω από το κανονικό και δεν ενδιαφέρει κανένα. Ναι. Έχουμε ξεχάσει. Λέγανε, παιδιά, δεν λέει. Παραλίγο να αναβληθεί η κηδεία του. Έχει μείνει εκτό. Αναβάλλονται οι παραστάσει μα αν δεν έχουμε κοινό. Χωρίς κοινό δεν παίζουμε. Γιατί όμως? Αφού δεν έχει κοινό, γιατί να παίξει? Για 10 άτομα δεν θα παίζατε? Όχι, δεν παίζει. Η αείμνηστη Τζέννη Μπάνουμα έλεγε, εγώ και για 10 άτομα δεν τραγουδώ. Δεν παίζεις. Αλλά κάποια στιγμή υπάρχει, δεν παίζει. Ακυρώνει η παράσταση. Και πέρασε ως σχόλιο, ως ανέκδοτο. Ο Αλέκος Ακελάριος το έλεγε αυτό και έτσι ξεκίνησε το έργο. Η μεγαλύτερη παράσταση που έχεις δώσει από προσέλευση κοινού, πόσα εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες άτομα ήταν. Θέλω να σου πω, βέβαια. 10.000 άτομα επίδαυρος. 10.000. 20.000 μάτια. Αλλά είναι μαγεία. Αυτό είναι. Αυτό έχει δηλώσει ότι το να παίζει στην επίδαυρο είναι ένα θαύμα. Είναι δώρο. Είναι δώρο, ναι. Γιατί λοιπόν για τον ηθοποιό η επίδαυρος αποτελεί θαύμα, δώρο, μαγεία? Ας πούμε. Μπορείς να το καταλάβεις. Επειδή είναι ο χώρος αυτός. Είναι η καταξίωση του ηθοποιού. Όχι, όχι. Είναι η ιστορία ότι μιλάς με την ιστορία, με ζώσα ιστορία μιλάς. Ζώσα ιστορία. Είναι το αντίστοιχο που ένας θρησκευόμενος διεκδικεί να πάει στα Ιεροσόλυμα, στην Αγία Σοφιά ή να πάει στην Παναγία της Τίνου για να γίνει καλά. Πες μου λίγο την ψυχολογία σου. Βγαίνοντας στην επίδευρο λοιπόν και αντιμετωπίζοντας εσύ μία εικόνα 20.000 ατόμων. Θέλω να μου πεις εκείνη τη στιγμή αυτόματα πώς νιώθεις ως ηθοποιός που πρέπει να δώσεις όλο σου το είναι, και θέλω να μου μεταδώσεις λίγο αυτό το εσωτερικό που υπαθαίνει κάποιος βλέποντας 20.000 κοινό. Κοίτα, σου δίνει, να σου πω, αν σε αγαπάνε αυτά τα 20.000 ή 10.000 άτομα, εισπράττεις την αγάπη τους και καταλαβαίνεις, είναι σαν να έχεις κάνει επικοινωνία ερωτική. Ανατριχιάζεις. Εννοείται. Αλλά, έχεις ταχυπαλμία. Τα πάντα, αλλά σε ψηλώνει, σε κάνει καλύτερο ηθοποιό και καλύτερο άνθρωπο. Θέλω να μου πεις για τον κόσμο που μπαίνει τώρα στην κουβέντα μας, πότε θα ξεκινήσουν οι παραστάσεις καταρχήν. Και να πεις για άλλη μια φορά ποια παράσταση ανεβάζεις. Θέλω να σου πω το εξής. Είμαι αυτή τη στιγμή στη διαδικασία προβών. Ναι. Θα μείνουμε. Η πρόβαση έχουν ξεκινήσει από τον Οκτώβριο. Είναι πολύ δύσκολο τώρα. Χρονοβόρο. Γιατί είναι περίπου 30 ηθοποιοί με μουσικίες, ζωντανές. Α, μουσικοθεατρικό όλο. Ναι, έχει, γιατί είναι αναφορά και στη μουσική του 20. Ο Στάθης Παχίδης με ένα εξαιρετικό επιτελείο μουσικών Θεσσαλονικιών έχουν επιμελείται και θα υπάρχει ζωντανή ορχήστρα μέσα στην παράσταση. Έχω εξαιρετικούς συναδέλφους. Μπράβο στο κρατικό που ανεβάζει τέτοιες. Κάνει, είναι πολύ φιλόδοξη η ιστορία του κρατικού. Η πρεμιέρα θα γίνει 20 Ιανουαρίου. Πρώτο Θεός. Στη Μονή Λαζαριστών, βέβαια, σε ένα πολύ μεγάλο χώρο. Χωρητικότητας πόσο ατόμων? Νομίζω ότι είναι γύρω στα 600 άτομα. Εντάξει, νομίζω ότι είναι καλά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλά. Βέβαια. Θέλω να πιστεύω ότι θα επικοινωνήσουμε και με τις Θεσσαλονικές. Γιατί είναι πραγματικά ένα. Βάλαμε τον πύχη και το κρατικό τον έβαλε πάρα πολύ. Και ψηλά εννοείς. Βέβαια. Και εμένα μου κάνει την τιμή να ανεβάσω ένα έργο το οποίο υπό κανονικές συνθήκες δεν μπορούσε ένας ιδιώτης να το αντιμετωπίσει. Λόγω κόστους και ατόμων στην όλη ιστορία. Από εκεί υπάρχει μια πολλή δουλειά. Από το έργο
δεν το έχω γράψει εγώ μόνο, το έχει γράψει και ο Σάξιος Έρεφας. Έχουμε δουλέψει πάνω από μια δεκαετία ψάχνοντας το υλικό σε αυτό. Είναι μια κωμωδία. Αυτό που φανταστήκατε υλοποιείται ακριβώς κατά γράμμα. Ακριβώς κατά γράμμα. Θα κινηματογραφηθεί και θα γίνει και φιλμ παράλληλα. Ο Νίκος Σούλης θα επιμεληθεί την κινηματογράφηση της όλης της ιστορίας. Το κέντρο κινηματογράφου μας υποστηρίζει για την όλη. Και έτσι υπάρχει μια συνεργασία. Κέντρο κινηματογράφου, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας. Εγώ, οι συντελεστές. Μα νομίζω ότι θα είναι και μια πρίκα που θα αφήσεις πίσω σου, γιατί αυτό θα είναι και ένα πολύ ωραίο. Ναι, μπορεί να είναι και ένα αντίο ή ένα γεια. Ένα γεια θα έλεγα. Εγώ αντίο δεν θα έλεγα. Ένα γεια. Ένα γεια. Αλλά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον. Ναι, δεν θέλω να μου λες τέτοια. Και είναι το αντικείμενό μου, η κωμωδία. Στο δράμα, γιατί είσαι εξίσου τόσο καλός, όσο πολύ κωμική, στο δράμα δεν ήταν τόσο σπουδαίοι. Μην νομίζεις. Ναι. Δεν κάνω λάθος. Θα σου πω το εξής. Δηλαδή τη Ρένα Βλοχοπούλου, εγώ δεν θα μπορούσα να τη φανταστώ σε δράμα, ούτε την είδαμε ποτέ. Ναι. Την είδαμε και μου ξέφυγε. Ναι. Το ότι δεν το επεδίωξε η Ρένα Βλοχοπούλου, ναι, δεν την είδανε. Μην νομίζει ότι και εμένα με είδανε. Εγώ με είδα και το έκανα. Ναι. Αυτή υπάρχει μια διαφορά. Εσύ είδες ότι μπορείς να το αναδάψεις. Το ήθελα. Θεωρώ, γιατί θεωρώ ότι ένας κωμικός ηθοποιός περιλαμβάνει και το δράμα. Ενώ ένας δραματικός ηθοποιός δεν περιλαμβάνει την κωμωδία. Πολύ σημαντικό. Να το έχεις υπόψη αυτό. Να το έχεις υπόψη. Δεν την περιλαμβάνει. Υπάρχουν πολλοί ενδιαφέροντες δραματικοί ηθοποιοί οι οποίοι ήταν εξαιρετικοί κωμικοί. Όταν καμιά φορά τους συναντάω, τους λέω, ξέρετε κάτι, δεν είστε δραματικοί, κωμικοί είστε. Ποιους θαυμάζεις ή θαύμαζες? Εντάξει, τώρα ζωή θαυμάζω πολλά νέα παιδιά, ναι, και κωμικούς. Εγώ θα ήθελα να μιλήσουμε για τους παλιούς. Θα δικούσα. Είχα την ευλογία να μπορώ να συναντηθώ με κάποιους. Δηλαδή, ο Τίμος Ηλιόπουλος, ο Θανάσης Βέγκος. Πρόσωπα μοναδικά. Η Ρένα Βλαχοπούλου συνεργάστηκα μαζί της και τη μιλήσαμε. Βρεθήκαμε στην όλη ιστορία. Θέλω να πω ότι. Ανταλλάξατε. Είναι υπέροχο. Η παλή θεατρίνη είναι λατρεία μου και η αγάπη μου. Γιατί στην πραγματικότητα ο καθένας μια σκητάλη παίρνει και. Από όλους αυτούς, ποιον θαύμασες περισσότερο? Σε επίπεδο τέχνης. Όχι, σε επίπεδο γνωριμίας ή σε επίπεδο. Σε επίπεδο επαγγελματισμού. Όχι, ως ηθοποιός. Ως ηθοποιός χωρίς να τον έχω γνωρίσει. Ναι, να και να θαυμάζεις το ταλέντο του και να λες ότι πραγματικά. Κοίτα, εδώ είναι. Ένας τεράστιος ηθοποιός μας που είναι σύγχρονος ακόμα είναι ο Λογοθετήλης. Τον οποίο είναι. Δεν προς συζήτηση. Καταρχάς ήταν ένας ηθοποιός που περιέλαβε την τραγωδία και το τραγικό. Ήταν σύγχρονος ηθοποιός. Πέρασε από όλα αυτά με Κοτοπούλη και τα λοιπά και όλα αυτά. Έφτιαξε μια δικιά του ταυτότητα ενός νεοέλληνα συγκλονιστικού, η οποία δεν ήταν γραφική και φολκλόρ καθόλου. Ήταν ένας αστός εξαιρετικός, ο οποίος θεωρώ ότι. Και ήταν και μια αιτία ο Λογοθετήδης για να συγγραφείς, να γράψουμε εξαιρετικά έργα για τον Λογοθετήδη. Ξέρεις, είναι συγκλονιστικό αυτό. Μην νομίζεις. Δεν ξυπνάνε κάθε. Καταρχάς δεν έχουμε μεγάλους συγγραφείς πια. Αλλά το βρίσκω μαγικό. Κάποιοι συγγραφείς να ονειρεύονται έναν άνθρωπο και να του γράφουν ένα έργο ή να τον ζωγραφίζει ένας ζωγράφος. Ως άνθρωπος από όλους αυτές τις σπουδαίες προσωπικότητες, γιατί ας πούμε η Σοφία Βόσου μου έχει πει σε συνέντευξή της και μου άρεσε που το άκουσα, ότι ξέρεις, εγώ δεν λαμβάνω υπόψη μου πόσο μεγάλος είναι ένας καλλιτέχνης, λαμβάνω πόσο καλός είναι ως άνθρωπος. Αν δεν μου αρέσει σαν άνθρωπος, δεν μου αρέσει και σαν καλλιτέχνης. Απροπό, ότι δεν αναφέρεις τη Σοφία Βόσου, ναι, εξαιρετική κομική, εξαιρετική κομική και είναι. Αλλά απλώς ασχολήθηκε με την τραγούδι. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γέννη, τι κλόν είναι η Σοφία Βόσου. Η χαρά της παρέας. Στο λέω γιατί το ξέρω από πρώτο χέρι. Και εγώ τη δηλώνω. Και εγώ τη λατρεύω, γι' αυτό και όλα την ανέφερα ανάμεσα σε πολλά άτομα. Απλώς θέλω να σταματήσω και να πω ότι μου έλαχε να συναντήσω, επειδή από τις σπουδές μου να συναντήσω πολύ δυνατές και μεγάλες προσωπικότητες. Θεωρώ ότι ο πιο σημαντικός άνθρωπος που πέρασε στον πλανήτη Γη
που τον γνώρισα. Ναι, ναι, ναι. Για να μπορώ να το πω, αλλά το εννοώ πλανήτη Γη με την έννοια ότι λόγω τώρα με το ίντερνετ και όλα αυτά μπορούμε να διαβάζουμε. Τα πάντα όλα, ναι, ναι, πάντα. Θανάσης Βέγγος. Κανένας άλλος δεν υπάρχει εδώ, Θανάσης Βέγγος. Ο Θανάσης Βέγγος δεν ήταν γραφικός, δεν ήταν απλοϊκός, ήταν απλός. Απλός. Αλλά ήταν, ενσάρκωσε την αλήθεια που θα θέλαμε να είναι ο μέσος Έλληνας. Ο απλός. Με ένα μοναδικό τρόπο, έτσι. Συγκλονιστικό. Και ο ίδιος ήταν η ταπεινότητα, σεμνότητα, η γενναιοδορία, ναι, τα πάντα. Μου έλεγε να ζήσω πολύ μαζί του και να είμαι και στο τέλος. Ναι. Μάλιστα, έχεις πει ότι ήταν τόσο ευγενικός, όπου ήταν στο κρεβάτι στα τελευταία του και στεναχωριόταν που η νοσοκόμη ήταν έτσι, όρθια και έλεγε τώρα η κοπέλα. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Δεν μπορώ να κοιμηθώ γιατί υπάρχει μια γυναίκα που είναι ξύπνια δίπλα μου. Και είναι εκεί που του είπα, Θανάση Βέγγο, έγινες καλά. Εντάξει. Έκανες πλάτες στον Μονάτσο για να μην βγαίνει με την Αλίκη μου γιουκλάκι. Όχι, όχι. Η Αλίκη με έβαζε να κάνω παρέα με τον Βλάση τον Πονάτσο. Ναι, γιατί τον Βλάση μας ήταν φίλοι. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε τελειώσει το ίδιο γυμνάσιο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά επειδή αυτή η δήλωση που έκανες είναι λίγο διφορούμενη, θέλω λίγο να μου την αναλύσεις. Έκανες πλάτες, ας πούμε τι, να βγει κρυφά. Η Αλίκη ήθελε, του είχε πει να κάνεις παρέα μόνο με τον Πιατά. Γιατί είναι καλό παιδί. Δεν ήθελε να βγει. Ο Βλάσης γουστάριζε να κάνει παρέα μαζί μου, αλλά ήθελε και την αλήθεια του, βέβαια, να κάνουν κομπέδι. Οπότε μου έλεγε, είμαστε μαζί το βράδυ και αντεγιά. Έτσι, η Αλίκη με ρώταγε και λέω, βέβαια, μαζί είμαστε. Με υποχρέω να λέω, αυτό και γελάγαμε. Και πριν κλείσουμε την συνέντευξη, θα ήθελα για άλλη μια φορά να υπενθυμίσουμε στο κοινό για την παράσταση που έρχεται μέσα στον Ιανουάριο στη Μονή Λαζαριστών. Βέβαια, περιμένω όλους τους Θεσσαλονικείς να μας δούνε με τον καινούργιο χρόνο, βέβαια, το 2024, το Γενάρη, στη Μονή Λαζαριστών με την θεατρική κωμωδία, γιατί κωμωδία είναι, με τίτλο «Η Κομική». Σπυρό. Τι είναι πάλι? Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα και εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια. Δηλαδή? Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα. Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Κοσμοχρόμ και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια. Στο τένις. Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση. Tartan System της Κοσμοχρόμ και φύγαμε για παιχνίδι. Είπαμε, όλα τα έχει η Κοσμοχρόμ. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Take no loss, huh. I don't even know what it costs, huh. I hit the ground and it go off, yeah. Hit the ground and it go off, yeah. I can't take no loss, yeah. I don't even know what it costs, yeah. I hit the ground and it go off, yeah. Hit the ground and it go off, yeah, yeah. Run it, run it, ooh. I really feel it's my time, think it's my year, yeah, yeah. I really feel it's my time, think it's my year, yeah, yeah. I really feel it's my time, think it's my year, yeah, yeah. I really feel it's my time, think it's my pin ready. To hold myself back, my self-esteem damn petty. Gotta keep on chugging, ran through everything in front of me. Might smoke bed in heaven, got a whole agenda. Can't aspire to get ahead, so bump that, it's no surrender. Got a dollar flipped up, I'm trying to get an NFT to get them when they're hand and crypto. Learn how to fix that, I don't really hold out of books, but I'ma learn how to. Καλή χρονιά, αγάπη μου, χρόνια πολλά, με υγεία, ευτυχία και όλα τα καλά. Να με έναν χρόνο καλύτερα. Εύχομαι καταπληκτικό και όλα να πάνε και να γίνουν τέλεια όπως τα θέλουμε και όπως τα ονειρευόμαστε. Και με υγεία πάνω απ' όλα. Και με υγεία πάνω απ' όλα. Το FaceTime όμως, παρόλο που κάναμε έτσι μια μικρή διακοπή των γιορτών, και είχαμε κάποια πραγματάκια τα οποία πρέπει να τα αναδείξουμε. Διότι ξέρεις κάτι, υπάρχουν και αυτά τα νέα που θεωρείς ότι έχουν γίνει πολύ καιρό, θεωρείς ότι τα έχεις ακούσει, θεωρείς, αλλά τελικά
Πολλά από αυτά δεν τα ξέρουμε. Δεν λέμε πολλές φορές, εσύ ξέρεις, σταμάτησε. Καλέ, τώρα από τον Νοέμβριο. Από τον Νοέμβριο. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι εμείς είμαστε μέσα στο καλλιτεχνικό και τα μαθαίνουμε αμέσως. Νομίζουμε ότι όλοι τα γνωρίζουν και τα θυμώνται και δεν τα μαθαίνουν τόσο γρήγορα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Τι έχουμε επιλέξει να φρεσκάρουμε στη μνήμη? Έχουμε θεατρικές παραστάσεις. Που συνεχίζουν και τη νέα χρονιά. Συνεχίζουν και τη νέα χρονιά με μεγάλη επιτυχία. Έχουμε προσκλήσεις για τους τηλεθεατές μας. Τέλεια, άρα ξεκινάμε με δώρα. Με δώρα, στην πορεία. Λοιπόν, έχουμε θεατρικές παραστάσεις που συνεχίζουν και έχουμε και λίγο κουσκούς. Ωραία. Λίγο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έχουμε όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Μ' αρέσει πολύ. Ε, δεν είναι καταπληκτικό? Λοιπόν, στο θέατρο, στα Αθηναϊκά θέατρα, μετά από 20 χρόνια πορείας, συνεχίζουν με το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του Σέξπιρ. Ένα από τα πιο σημαντικά θεατρικά έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου. Είναι στη σκηνοθεσία του Δημήτρη Αδάμη, πολύ γνωστό σκηνοθέτης και με φοβερές επιτυχίες στο ενεργητικό του. Πάρα πολύ ωραία παράσταση, η οποία συνεχίζει. Και τα παιδάκια να πάνε να τη δούνε. Βεβαίως. Και είναι πολύ ωραίο και είναι πολύ διδακτικό, παιδιά, το έργο αυτό. Σας το λέω εγώ. Και να πούμε ότι στο ρόλο είναι ο Θανάσης Βουσκαδουράκης πρωταγωνιστή και στο ρόλο της Τιτάνιας της Βασίλισσας των Ξωτικών, η Καλλιρόη Μυριαγκού. Ξέρουμε τις μέρες. Ναι, βεβαίως. Είναι κάθε Κυριακή στις 3. Και κάθε Σάββατο στις 3. Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, προχωράμε στο επόμενο. Για να το πάμε. Ωραία. Στο θέατρο Μοντέρνη Κερία έγινε η επίσημη πρεμιέρα, όπου βρεθήκαμε εκεί. Μια καταπληκτική παράσταση, οφείλω να σου πω. Εντυπωσιαστήκαμε, έπαιζε ο Κοσμάς ο Ζαχάροφ, αλλά εντυπωσιαστήκαμε με τη φοβερή Φάνια Νταλιάνη. Καταπληκτική ηθοποιός, έπαθα πλάκα, με χορευτικά, με σκηνοθεσία καταπληκτική. Την έχουμε δει σε κάποιο σίγαλ κάπου αλλού? Όχι. 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 Και οφείλω να ομολογήσω ότι μείναμε όλοι άφωνοι. Ήταν πάρα πολύ καλή και να κανονίσουμε και να πάμε κιόλας. Ναι, παιδιά, τώρα. Λοιπόν, είναι 12 μελής ο θείασος, πρωταγωνιστούν ο Κοσμάς Ζαχάροφ, η Φάνια Νταλιάνη, η Βίτα Παπασπύρου, η Αγγελική Λιμπεροπούλου και πολλοί άλλοι. Είναι κάθε Σάββατο στους μοντέρνους καιρούς, μια καταπληκτική παράσταση και τις ευχόμαστε να έχει και συνέχεια και καλή επιτυχία. Και το αξίζει. Ακριβώς. Λοιπόν, νομίζω ότι το επόμενο, εδώ είμαστε. Όλα για την Ελίζα. Θέατρο Αυλαία. Μ' αρέσει. Έχω ακούσει πολύ καλά σχόλια. Είναι πάρα πολύ καλή παράσταση. Είναι κάθε Παρασκευή στις 9. Έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις, δώρο για τους τηλεθεατές μας. Και επίσης να πω ότι υπάρχει, μπορούν να μπουν και στο facestyle.gr στο Facebook και στο προσωπικό μου Instagram στο Face Panou και με ένα like και με ένα μήνυμα, με ένα DM στο προφίλ μου να τους δώσουμε τις προσκλήσεις. Ποιες μέρες να πάνε, είμαστε? Είναι κάθε Παρασκευή 9 η ώρα το βράδυ. Τέλεια. 9 η ώρα και θέλω το βράδυ. Να το δω αυτό. Είναι πολύ ωραίο. Θα πάω κι εγώ την Παρασκευή. Λοιπόν, Πινόκιο. Νομίζω. Είναι το επόμενο. Για Πινόκιο το βλέπω. Για Πινόκιο, Λοιπόν. Ο Πινόκιο είναι στο θέατρο Μαριονέτας, στο θέατρο Γκότσι. Είναι με τις φωνές του, με τη φωνή του Θανάση του, συγγνώμη, με τη φωνή, ναι, του Θανάση του Σαρταμπάση και του Σον Τσούνι. Είναι ένα, ο Πινόκιο είναι ένα κλασικό έργο, το ξέρουμε όλοι. Και είναι συνυφασμένο πολλές φορές με τις γιορτές, αλλά όχι ακριβώς, και απόλυτα. Όχι και απόλυτα. Και νομίζω ότι τα παιδάκια μας θα το απολαύσουν και θα το απολαύσουν. Είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραίο έργο. Τους ευχόμαστε να πάνε και να περάσουν πολύ πολύ όμορφα. Και θα έχουμε και προσκλήσεις γι' αυτό την επόμενη φορά. Ωραία. Και έχουμε και τελευταίο θεματάκι. Έχουμε δύο θεματάκια. Α! Πάμε στο κουσκούς τώρα. Α, μπράβο. Λοιπόν, τη βλέπεις? Βίκη Κουλιανού. Α, μάλιστα. Η οποία έκανε κάποιες δηλώσεις σε τηλεοπτικές κάμερες για το κομμάτι των... παθαίνει κρίση πανικού η Βίκη.
πανικού και μίλησε για τη δυσκολία που αντιμετωπίζει με αυτό, για το ότι έχει σταματήσει να ταξιδεύει, το οποίο εγώ το ξέρω και προσωπικά, δηλαδή δεν μπορεί μια κοπέλα που έχει γυρίσει τον κόσμο όλο. Μου έχει ταξιδέψει από άκρη σε άκρη. Από άκρη σε άκρη, σε όλη τη γη. Και είναι απίστευτο, με τις κρίσεις πανικού μίλησε γι' αυτό, για το πρόβλημα, το οποίο εγώ το ξέρω. Το έχω ζήσει κιόλας, το έχω βιώσει με τη Βίκη. Με αεροπλάνο και τα λοιπά πλέον. Δεν ταξιδεύει με αεροπλάνο, έχει θέματα και φοβίες με το αυτοκίνητο. Δηλαδή οδηγώ, και, γιατί ξέρεις ότι είμαστε πολύ καλές φίλες, και μπορεί να τις, όταν έχει κρίση πανικού, έχω τύχει να έχει κρίση πανικού. Κάνεις δεξιά και να έχει σταμάτα και δε αυτό και πράγμα είναι θέμα. Πράγμα που εμείς οι άλλοι δεν μπορούμε πολύ εύκολα να το καταλάβουμε, όχι, αλλά είναι και πολύ επικίνδυνο. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί εκείνη την ώρα δεν υπάρχει έλεγχος. Γιατί εμείς το θεωρούμε και λέμε, καλέ τι έπαθες τώρα, καλέ δεν έγινε κάτι, καλέ μια ευθεία είναι. Καλέ, πώς κάνεις έτσι. Καλέ, μια γεφυρούλα είναι, έλεγα εγώ. Μέσα τους, ναι, ναι, είναι φοβερό, είναι φοβερό. Το καταλαβαίνω, αλλά και σε αυτό που θέλησε να μιλήσει η Βίκη είναι για το πώς το αντιμετωπίζει όλο αυτό. Προσπαθεί να το αντιμετωπίσει όσο μπορεί. Τη συνέβη μετά το θάνατο του μπαμπά της. Μίλησε γι' αυτό και νομίζω ότι το προσπαθεί να το ξεπεράσει. Και βασικά ναι, μίλησε για το γεγονός ότι μια κοπέλα που έχει γυρίσει από άκρη, σε άκρη όλη τη γη, έτσι, δεν μπορεί να ταξιδέψει και έτσι έχει ακυρώσει και δουλειές για αυτό το σαφώς, πράγμα. Σαφώς, αναγκαστικά. Λοιπόν, και έχουμε και Δήμο Αναστασιάδη. Τι έκανε? Ο οποίος τον ρωτήσανε για το σεξ. Α. Και πόσο μεγάλο ρόλο παίζει στις σχέσεις. Ο ίδιος δήλωσε ότι γι' αυτό δεν παίζει ιδιαίτερα μεγάλο ρόλο. Έκανε, να μην δίνει σημασία. Εντάξει. Ότι, εντάξει. Πολλοί το πιστεύουν αυτό, ότι δεν παίζει μεγάλο ρόλο και ότι ο μεγάλο ρόλο παίζει η συντροφικότητα. Ναι, το σεξ μπορεί να κάνει και με κάποιον άλλο. Δεν είναι θέμα. Δηλαδή εδώ, τώρα αυτό. Άμα αγάπη, συγγνώμη, δεν δηλαδή. Δεν έχει το σεξ όπως το θες με αυτόν που συγγνώμη, είσαι. Συγγνώμη, εγώ αυτό είπα τώρα. Κρατάς τη συντροφικότητα και πας κάπου αλλού για το σεξ. Δεν κακό. Είμαστε, όχι, καθόλου δεν κακό. Κακό. Δεν είναι. Μ' αρέσει. Υπάρχουν άνθρωποι που σου λένε ότι εγώ θέλω την αγκαλίτσα σου. Εντάξει. Κάτσε εσύ με την αγκαλίτσα. Να πάω εγώ που δεν θέλει. Που δεν θέλει αγκαλιές. Ακριβώς, που δεν θέλει αγκαλιές. Ναι. Θέλει μόνο συγκεκριμένα πράγματα. Λοιπόν, μίλησε για την εκπομπή της Τζέννη στη Θεωνά, είπε ότι δεν θα πήγαινε καλεσμένος για να μην βγάλει τα οικογενειακά του στη φόρα. Είπε για το ότι η Τζέννη Θεωνά απέτησε να μην υπάρχει κιθάρα στο σπίτι. Σκέψου τι έπαθε η κοπέλα. Α, είχε πάθει. Τα νεύρα τη. Overdose. Τα νεύρα τη. Και γενικά είπε, μίλησε και για τις σχέσεις και ότι θα ήθελε και άλλο παιδάκι. Α. Ναι. Ωραίο, αυτό χαμός. Βέβαια το άλλο παιδάκι πρέπει να γίνει με σεξ. Γιατί αν δεν γίνει σεξ και δεν γίνεται παιδάκι. Σαφώς. Με συντροφικότητα παιδάκι δεν έχει. Με συντροφικότητα δεν έχει, μόνο η Παναγία το πέτυχε αυτό. Ακριβώς. Όλοι οι άλλοι χρειαζόμαστε το σεξ. Και χωρίς παιδάκι. Για να μου πεις, η Αλέξα, τότε πρέπει να έχεις εκατομμύρια παιδιά. Εντάξει. Λέμε το. Λοιπόν, εγώ κάνω, Γιάννη, σεξ χωρίς παιδί. Δηλαδή το ξεκινάω, λέω, σεξ χωρίς παιδί. Μου λέει χωρίς παιδί. Εντάξει. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Η χρονιά αυτή θα έχει πάρα πολύ κουσκούς. Το βλέπω εγώ γενικότερα από όλες τις γιορτές που μιλούσαμε κόσμο. Ευχόμασταν και λέγαμε τάμαθες. Θα είναι μια χρονιά με πάρα πολλά νέα. Τηλεοπτικά δε, άνω κάτω θα γίνουν οι prime time ζώνες. Θα πέσουν κονδύλια και κεφάλια που δεν το περιμένετε. Καθίστε και θα δείτε. Λοιπόν, καλή χρονιά να έχουμε, Φέη μου. Καλή χρονιά να έχουμε, αγάπη. Την επόμενη εβδομάδα και πάλι όπως κάθε εβδομάδα κοντά μου και σου εύχομαι τα καλύτερα και για αυτή τη χρονιά. Κάπου εδώ και σήμερα φτάσαμε στο τέλος. Αύριο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Φιλιά πολλά σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο. Χρόνια πολλά, γεια σας.